Για πάμε στο Θεοδόση, Πάνω. Για να Έχουμε οι αδιάφοροι τη ε, Ελλάδα. Προχώρησαν σε, σε, σε μία σύλληψη βόμβα, πραγματικά. Διότι όταν ακούσω ότι ο αξιωματικό και μάλιστα ο οποίο υπηρετεί στην δίωξη ναρκωτικών είναι εμπλεκόμενο σε κύκλωμα, και όχι ένα απλό κύκλωμα, αλλά mm. ένα διεθνέ κύκλωμα, mm. και η ταυτότητά του γίνεται γνωστή με μετά το κύκλωμα? από διεθνή έρευνα mm -hmm. πληροφοριοδότη. Ναρκωτικά. Πληροφοριοδότης, διεχτά, 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 με το μήνα. Ναρκωτικά, ναρκωτικά, Κυρίως κοκαίνη και χασίς mm -hmm. από τρει διαφορετικέ χώρε τη Ευρώπη: Ολλανδία, Βέλγιο, Γερμανία, Γαλλία. Στην, ε, στην δικογραφία αναφέρονται άλλοι δύο ah, αξιωματικοί ah, τη ελληνική αστυνομία οι οποίοι επίση παίζανε το βοηθητικό ρόλο του συγκεκριμένου ανθρώπου yeah, όσον αφορά στην παροχή ah. πληροφοριών. Αποδεικνύεται όμω ότι ο συγκεκριμένο αξιωματικό με ή ανευ εισαγωγικών η ανευ η λεξη πια. Του αξιωματικού τη ελληνική αστυνομία, δεν ήταν μόνο ότι έδινε πληροφορίε. Φαίνεται να συμμετείχε τόσο στην εισαγωγή όσο και στη διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων κοκαίνη και το... βαλίδο, αλλά για... και Είναι μεγάλο Είναι πάρα πολύ μεγάλο το κύκλωμα, Ας. διότι η ιστορία αυτή βγήκε μετά από συντονισμένε έρευνε, πραγματοποίησε του τελευταίου μήνε η Europol σε Γαλλία, Βέλγιο, Ολλανδία και βεβαίω στην Ελλάδα και ξαφνικά πού βρέθηκαν. Στο κερασάκι στην τούρτα. Mm -hmm. Το κερασάκι στην τούρτα έχει όνομα. Και λέγεται αξιωματικό τη και μάλιστα στην δίωξη ναρκωτικών. Ah, Οπότε, όπω καταλαβαίνετε, η Βαρίστε υπόθεση με, είναι πολύ πάρα, πάρα, πάρα πολύ, πολύ σοβαρή. Είμα. Τώρα, από ό,τι. Την... πριν από λίγο, σταμάτησα το mm. ρεπορτάζ mm. μου, λέγανε. Τώρα ξεκινάει. Ah, άρα μπορεί να έχουμε κι άλλου. Τώρα Μήπως ξεκινάει η, άρα... η ιστορία. Μήπω ε, ναι. 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 Μήπως... απλώσει. Τι λες τώρα, ρε. Βεβαίω. Μήπω απλώσει, διότι συζητάμε για μεγάλο κύκλωμα.